Καλημερίζω τον κύριο Στέλιο Βοριά. Είναι αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλειέρα και εσάς ακροατές. Λοιπόν, θέλω να σταματήσουμε σε αυτή την συνάντηση την οποία είχατε οι αντιπεριφερειάρχες της χώρας πάνω στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα το μεταναστευτικό, αλλά το θέμα του μεταναστευτικού, η υλοποίηση συγκεκριμένα του προγράμματος Ήλιος, για να μην παρεξηγηθώ έτσι όπως είπα, όπως καθόρισα αυτό το ραντεβού. Η μετάβαση στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, η κοινωνικοποίηση ή η ένταξη στον κοινωνικό ιστό των προσφύγων οι οποίοι έχουν πάρει άδεια και μένουν στη χώρα, ναι? Σίγουρα. Και σίγουρα το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εμείς ασχοληθήκαμε και ο σκοπός της συνάντησης ήταν για το κομμάτι αυτό, όπου κάποιοι μετανάστες έχουν ζητήσει άσυλο και με βάση τη συνθήκη της Γενέβης που υπάρχει έχουν ήδη πάρει αυτό το άσυλο και ο σκοπός είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην βγουν στην κοινωνία και να γυρνάνε στους δρόμους, αλλά είναι να γίνει μια ομαλή ένταξη και να μην χρειάζεται να βγαίνουν επιδόματα να συντηρούνται απέναντίας να υπάρξει μια πολιτική να εργαστούν. Ήδη έχουμε εξάλλου και έλλειψη εργατικών χεριών και σε αυτό το πλαίσιο βοηθάει ο Ήλιος, όπου για να καταλάβουν και οι ακροατές έχει τρεις πτυχές: τη στέγαση, την εκπαίδευση στα ελληνικά και την εκπαίδευση σε κάποια δεξιοτεχνία τεσσάρων κλάδων που μπορούν να απασχοληθούν. Και αυτοί οι τέσσερις κλάδοι είναι ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος του τουρισμού, η μεταποίηση και ο κατασκευαστικός. Τι ενδιαφέρον υπάρχει? Το πρόγραμμα Ήλιος είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση, αυτό το οποίο χειριζόταν, είπα, τη αρμοστία του ΟΗΕ μαζί με την αναπτυξιακή Κρήτης. Έτσι, για να υπενθυμίσω αυτά που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια με τον εξευρεθή κατοικία ή διάφορα άλλα για τους μετανάστες. Ανέλαβε στη συνέχεια την ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση. Πάρα πολλές φορές βέβαια στο παρελθόν διερωτηθήκαμε όλοι μας εάν θα μπορούσε να τα καταφέρει η πολιτεία πάνω σε αυτό. Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό συμβαίνει, θυμόμαστε, δεν ήρθε τώρα αυτό το πρόγραμμα, υπήρχε από παλιά, όπως πολύ σωστά το λέτε, με την εποπτεία της αρμοστίας του ΙΕ. Από εκεί και πέρα τώρα γίνεται μέσω του Υπουργείου και προσπαθώντας αυτό το πρόγραμμα να το μεταφέρει στις περιφέρειες στη χώρα για υλοποίηση. Μια υλοποίηση που θα πρέπει να γίνει μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο αυτής της χρονιάς, με βάση τις ανάγκες, με βάση τον υπάρχον αριθμό αυτών των ανθρώπων που υπάρχουν, έτσι ώστε να γίνει μια ομαλή, όπως είπα προηγουμένως, ένταξη αυτών των ανθρώπων. Από τη δική σας την πλευρά θα χειριστείτε το θέμα αυτό με τις ανάγκες οι οποίες καταγράφονται σε επίπεδο Κρήτης ή μόνο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου? Και το ρωτώ απλά, κύριε Βοριά, γιατί θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που θα πρέπει εσείς από τη δική σας την πλευρά να λάβετε μέρημνα. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι θέμα, δεν είναι μόνο στην περιφέρεια Ηρακλείου, είναι για όλη την Κρήτη. Ωραία. Από την περιφέρεια της Κρήτης εκπροσωπούσα όλη την περιφέρεια, είστε εδώ πέρα το κομμάτι. Και αφορά τώρα από εκεί και πέρα, η πλήρη καταγραφή δεν έχει γίνει, γιατί έχουν αλλάξει τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε και από το Υπουργείο και από τις αρμόδιες αρχές μέχρι την ολοκλήρωση, γιατί για να κάνουμε την πρότασή μας και να προχωρήσουμε ως περιφέρεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να έχουμε τον ακριβή αριθμό. Άρα δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, μισό λεπτό, άρα δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος που αναφέρατε είναι σημείο, μήνες ορόσημο για να κατατεθεί η πρότασή σας? Ακριβώς, για να έχει εγκριθεί, και γι' αυτό συζητήθηκε ουσιαστικά αυτός ο δικός χάρτης που θα ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν και η συνεργασία που θα πρέπει να υπάρξει με το Υπουργείο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Φυσικά, στα πλαίσια
στα πλαίσια αυτής της συνάντησης υπήρχε και μια κατηδίαν συνάντηση με την Υφυπουργό, γιατί δεν μπορούσαμε να θέσουμε, να μην αδράξουμε και τις ευκαιρίες να θέσουμε τους έντονους προβληματισμούς που έχουμε με τις αυξανόμενες ροές στο νησί μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το βάρος πέφτει είτε στους Δήμους είτε στην περιφέρεια και θα έλεγα το επιχειρησιακό στο λιμενικό, με αποτέλεσμα αυτοί οι ροές που παρότι είναι διαχειρίσιμες μέχρι τώρα υπάρχουν και σε όλη η διαδικασία δυσκολίες. Σας είπε πότε θα κατέβει είτε η ίδια είτε ο κύριος Κερίδης, αν και περιμένουμε τον κύριο Κερίδη. Συζητήθηκε και αυτό, γιατί εκεί πέρα θα τεθούν όλα αυτά τα προβλήματα από όλους μας εδώ πέρα στην Κρήτη. Ήταν να κατέβει, είχαμε συμφωνήσει για την Παρασκευή, ωστόσο προέκυψε στη Βουλή η πρόταση δυσπιστίας της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα που θα πρέπει να παρουσιαστεί, οπότε θα έρθει τη Δευτέρα. Οπότε την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, γιατί δεν σας κρύβω, κυρία Γεράκη, ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία ότι με την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών και με την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Αίγη, τόσο στη Λιβύη, ότι αυτές οι ροές μπορεί να έχουμε μια αύξηση, και δεν είναι θέμα Κρήτης ή θέμα εθνικό, αυτό πρέπει να είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές. Μα γι' αυτό πήγανε στην Αίγυπτο. Γι' αυτό δώσανε τα 7,4 ως ενίσχυση της οικονομίας της Αιγύπτου για να σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές, υποτίθεται. Ναι. Υποτίθεται. Τώρα αυτό φυσικά θα το δούμε στο αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, μέχρι τώρα οι ροές είναι διαχειρίσιμες, είναι της τάξης των 70% ατόμων. Αν δούμε όμως φαινόμενα που είχαμε δει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση αν δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό όλων αυτών των ροών που μπορεί να έρθουν. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν, θα τεθούν στο Υπουργό και θα τεθούν όχι μόνο από φαντάζομαι την περιφέρεια, αλλά και με τους Δήμους που σχετίζονται και με γενικότερα από τους φορείς που σχετίζονται σε όλο αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο. Η πρώτη επαφή θα είναι εδώ στην περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη και στην συνέχεια και με τις Δημοτικές Αρχές Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Γιατί τουλάχιστον γνωρίσαμε ότι αμέσως μετά θα πάει και στα Χανιά, εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα και καταγράφονται θέματα, και εκεί κυρίως στην περιοχή της ΓΑΜ. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, η πληροφόρηση σας είναι πολύ σωστή. Συμφωνώ και εγώ, αυτό γνωρίζω, αυτό το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί. Και πραγματικά όλοι αναμένουμε αυτή τη συνάντηση για να ξεκαθαριστούν πάρα πολλά ζητήματα. Το θετικό στην όλη ιστορία που τουλάχιστον βλέπουμε και στη διαδικασία και στη συνάντηση που είδαμε ήταν ότι συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου ήδη είχε υπογράψει μια απόφαση αύξησης του κονδυλίου που αφορά τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων, πράγμα που συνεπάγεται και αφορά και την Κρήτη, ότι αποκλείεται το γεγονός, τουλάχιστον έτσι συμπεραίνω προσωπικά, και το έθεσα ότι αποκλείεται το γεγονός της δημιουργίας κάποιου κήτου στην Κρήτη. Θα εξακολουθήσει αυτή η μεταφορά και η διαμονή στην Κρήτη ενός-δυο ημερών που υπάρχει και τώρα, και από εκεί και πέρα θα μεταφέρονται στα κήτ στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι όπως γίνεται και μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δεύτερη είδηση που μας δίνεται σήμερα, κύριε Βοριά. Θέλω να ρωτήσω, παραμένοντας ωστόσο. Αυτά φυσικά θα οριστικοποιηθούν, όπως είπα προηγουμένως, και θα τεθούν τη Δευτέρα με τον Ιωάννη. Τη Δευτέρα πρώτη του μήνα που θα είναι εδώ ο κύριος Κερίδης. Θέλω εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο, διότι ο κύριος Κερίδης το προηγούμενο διάστημα και σε τηλεοπτική δηλώσεις του σε σταθμούς των Αθηνών και σε διάφορα συνέδρια τα οποία γινόταν, έλεγε ότι, ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού θα ενισχυθεί για τα θέματα αυτά τα οποία προαναφέρατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του προγράμματος Ήλιος, δηλαδή με τη στέγαση, με την διαβίωση, με τις εργασιακές δεξιότητες, με την γνώση της με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όλα αυτά που αναφέρονται στους μετανάστες. Είπε σε αυτή τη συνάντηση, υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση, ποιο είναι το ποσό εκείνο το οποίο αναλογεί για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να τρέξουν και να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Το κονδύλιο που έχει εγκριθεί από την προηγούμενη χρονιά και αφορά το νησί μας είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα προωθηθεί όλο το ποσό. Το θέμα είναι, το θέμα είναι να δούμε τις ανάγκες, να δούμε πόσοι όπως πολύ σωστά υπάρχουν και να ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει παρερμηνία σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Θα επαναλάβω, αφορά
όλους αυτούς που ήδη έχουν πάρει άσυλο και δικαιούνται με βάση τις συνθήκες της Γενέβης να παραμείνουν στη χώρα μας μέσω της έκδησης αυτού του ασύλου. Δεν αφορά τους μετανάστες, αυτό είναι μια άλλο θέμα, γιατί και αυτοί που πήραν το άσυλο εννοείται περάσαν από μια διαδικασία που θα πρέπει να διασφαλίζονται πολλά πράγματα, όπως είναι η εθνική ασφάλεια, όπως είναι η δημόσια υγεία, μια σειρά δηλαδή ζητημάτων που αυτοί οι άνθρωποι περάσανε και είχαν τις προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή προέρχονται από χώρες εμπόλεμες, προσέφυγαν στη χώρα μας όπως προσέφυγαν και έχουν πάρει αυτό το άσυλο, και αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν θέλουμε να τους έχουμε να γυρνάνε στους δρόμους, γιατί όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι και αυτοί αν δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αναγκαστούν να κλέψουν, ή μικρά παιδιά τα οποία είναι της ηλικίας, στην εφηβική ηλικία, μπορούν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης διάφορων, έτσι θα έλεγα, κυκλωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται μια προστασία που είναι προς όφελος και της ίδιας της κοινωνίας. Κύριε Βουριά, γνωρίζουμε επίσης ή υπάρχει όριο χρονικό, δηλαδή αφορά το συγκεκριμένο σε πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα άσυλο εδώ στη χώρα μας από το 15 και μετά, από το 20 και μετά, ή δεν υπάρχουν τέτοια χρονικά όρια? Εντάξει, αυτά τα στοιχεία και τα όρια θα τα ενημερωθούμε και από το Υπουργείο, όπως σας είπα, στις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι που, όπως είπατε, άρα θέτει τους όρους το ΟΗΕ. Μέχρι τώρα, ναι. Το διαχειριζόταν μέχρι τώρα αποκλειστικά, είπατε, αρμοστία του ΟΗΕ. Έχει περάσει σε επίπεδο Υπουργείου και Περιφερειών. Καταλαβαίνετε και για μας είναι, θα έλεγα, παρότι το έχουμε διαχειριστεί μέσω, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Αναπτυξιακής Κρήτης ή άλλων, του πλοηγού, δεν ξέρω, και άλλων οργανισμών. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ανάλογα την προσπάθεια αυτή ένταξη όλων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα, λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες γιατί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.